Γεια σας από τον Pacman Review. Και τι έχουμε εδώ? Τίποτα. Και γιατί δεν έχουμε τίποτα? Γιατί θα κάνουμε μια χρονική μετατόπιση προς τα πίσω. Καμιά τριανταριά χρόνια πίσω θα σας πάω. Και πώς? Πάμε να ανοίξουμε το πακέτο και βλέπουμε. Φύγαμε. Και να είμαι πάλι πίσω. Πήρατε μυρωδιά περί τίνος πρόκειται? Δεν ξέρω πόσοι πήρατε χαμπάρι τι είναι αυτό το πράγμα που άνοιξα. Λοιπόν, πόσοι από εσάς θυμάστε τέτοιες φωτογραφίες μηχανές με 35 φιλμ που βγάζαμε αριστουργήματα με τέτοια πράγματα? Για να σε πάω ακόμη πιο παλιά ή ακόμη χειρότερα, κάτι παλιές ρώσικες τέτοιες. Πόσα χρόνια πριν, αναμνήσεις, ωραία πράγματα. Λοιπόν, ας φύγουν οι μηχανές στην άκρη, να μην σας καθυστερώ και πάμε να φέρουμε το film scanner. Και τι είναι αυτό? Πόσοι από εσάς, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετοί εκεί έξω που πλησιάζετε την ηλικία μου και τα έχετε τα χρονάκια στην καμπούρα σας, δεν έχετε film αποθηκευμένα και δεν έχετε και φωτογραφίες οι οποίες έχουν ξεθοριάσει, έχουν χαλάσει, έχει φύγει το χρώμα τους και θα θέλατε πραγματικά να τις ξαναζωντανέψετε? Πόσοι από εσάς θα θέλατε να κάνετε, ξέρω εγώ, μια έκπληξη στον 25χρονο γιο σας ή κόρη σας, γιατί είχαμε ακόμη τέτοια πράγματα, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ ψηφιοποιημένο από τα γενέθλιά του ή από τις εκδρομές σας ή από τα μπάνια του, να πέφτει σε μια ψηφιακή κορνίζα ή σε έναν υπολογιστή σε μια παρουσίαση? Ακούγεται καλό, έτσι? Bittersweet. Ναι, okay. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω ανοίξει. Έχω πάρει μια μυρωδιά πώς δουλεύει. Δεν είναι καθόλου κακό, θα σας έλεγα. Το κόστος του, γιατί πάντα μου αρέσει να κοιτάω και να φροντίζω να μην φέρνω του πανακρύβου πράγματα. Μάλλον έχουμε δει και πράγμα του πανακρύβου, αλλά τέτοιες λύσεις πραγματικά, ιδιαίτερα πράγματα, και μου αρέσει να φέρνει στο κανάλι. Και πάμε να του ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι προδιαγραφές έχει αυτό το πράγμα και να το ανοίξουμε, να το δουλέψουμε λιγάκι, να δούμε τι ψάρια πιάνει. Το τραβάω εδώ, θα το φέρω λίγο κοντά και πάμε να διαβάσουμε λίγα χαρακτηριστικά. Μας λέει Function Film Scan USB MSDC ότι το interface του είναι USB 2, image sensor 5 MP. Τώρα πρόσεξε, μου έχει και ρύθμιση για 10 MP και μου το προδιαγράφει κιόλας. Θα το δούμε γιατί δεν πρόλαβα να το δω, θα το δούμε μαζί. Η ανάλυση στα 5 MP είναι στα 2592x1944. Το display έχει μια έγχρωμη TFT οθόνη η οποία είναι στις 2,36 inches και με ανάλυση 480x234. Focus range μου λέει ότι είναι fixed, ότι είναι σταθερό ούτως ή άλλως. Exposure control αυτόματο και manual. Ισορροπία λευκού αυτόματη. Ανάλυση είναι αυτό που σας έλεγα, 5 MP και 10 MP και με ποιότητα ανάλυσης 1800 dpi και 3600 dpi ότι μπορούμε να βάλουμε 35 film, μπορούμε να βάλουμε το οποίο μπορεί να είναι μονόχρωμο, μπορεί να είναι έγχρωμο και μπορούμε να βάλουμε και slides. Πώς θυμόσαστε οι μερακλίδες που κάναμε τα αρνητικά σε slides και μέσω μιας μηχανής προβολής slide τα ρίχναμε στον τοίχο και τα βλέπαμε? Ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες εποχές. Λοιπόν, light source μας έχει ένα LED backlit ή backlight. File format picture JPEG. Μας έχει μια έξοδο NTSC και PAL για τηλεόραση. Okay. Από την καρτούλα μνήμης κατευθείαν, ναι. Ότι μπορεί να δεχτεί μια κάρτα SD πάνω από 32, μέχρι και πάνω από 32 μάλλον GB, παίρνει 5 volt συνεχόμενο ρεύμα, τροφοδοτείται με USB 1. Το operation system δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί όλα τα έκανα μέσω της κάρτας και μπλα 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 μπλα, μας λέει γλώσσες, σταματάω, δεν λέω άλλο χαρακτηριστικά, μη σας κουράσω κιόλας. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Κάπου είχα μείνει στο κόστος, έτσι, ναι. Λοιπόν, εδώ να πω ότι μου έχει έρθει από το καφάγκο, είναι μια καινούργια συνεργασία και ξέρετε και το έχω πολλές φορές ότι το μονοπόλιο
δεν είναι πάντοτε ότι καλύτερο. Ναι, καλό είναι να αγοράζουμε από πολύ καλά μαγαζιά, υπάρχουν και άλλες επιλογές και ξέρετε ότι δεν το αφήνω έτσι. Ήρθε χωρίς κανένα θεματελωνίου και το κόστος του είναι γύρω στα 45 ευρώ. Νομίζω ότι για το συνέστημα που θα σου βγάλει, τα αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Μας είχε ένα αγγλικό παραστατικότατο manual, μια χαρά που βοηθάει πάρα πολύ. Στην άκρη λοιπόν αυτό. Εδώ μας έχει το USB το καλώδιο το Taipei για να τροφοδοτήσουμε ή να το συνδέσουμε τον υπολογιστή. Κάπου εδώ μέσα, ναι, βόσκι. Ένα καρφί το οποίο βγαίνει σε ένα βίσμα για την τηλεόραση από τα λεγόμενα RCA. Λοιπόν, εδώ μας έχει, έχω και τα φιλμ μέσα να τα δούμε, έξω. Δύο σιδηρόδρομους, ο ένας είναι για να τοποθετήσεις φιλμ και ο άλλος ο λίγο πιο παχύς, μάλλον με τα τέσσερα, να το πω έτσι, slides. Ναι, γιατί είναι για slides, για να βάλεις slides μέσα. Και αυτό είναι για να βάλεις φιλμ κανονικό, παίρνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 φωτογραφίες. Οκ. Okay. Στην άκρη λοιπόν και αυτό και πάμε στο μηχανάκι μας. Να φύγει το κουτί στην άκρη. Να το. Να βγάλω και αυτό, πρέπει να έχει ζελατίνα μπροστά να το βλέπουμε καλύτερα. Ναι. Το οποίο μας έχει on-off, μενού, δεξιά-αριστερά και ένα κουμπί για σκανάρισμα. Στο πίσω μέρος μας έχει την θύρα για την SD κάρτα μας, την έξοδο ή είσοδο USB για τροφοδοσία ή για έξοδο προς τον υπολογιστή και την έξοδο για την τηλεόραση. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε και να δούμε φιλμ. Και να με πάλι πίσω, καθάρισα λίγο τον τόπο, κράτησα τα απαραίτητα και τι έχω μπροστά σας. Εδώ είναι ο σιδηρόδρομος που θα μπει μέσα το φιλμ. Μέσα, ξέχασα να σας δείξω ότι έχει και ένα βουρτσάκι, ένα clean brush, το οποίο μπορείς να πάρεις τα φιλμ από τη σκόνη και να τα καθαρίσεις, να κάνεις έτσι ένα τέτοιο πραγματάκι. Ωραία φίλε τη βγάζει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το φιλμ. Και θα στο φέρω λίγο κοντά, έχει περάσει με γρήγορη κίνηση, εδώ. Νομίζω ότι το βλέπεις. Το κάνω λίγο πιο μπροστά και λίγο εδώ. Εδώ. Έχει οδηγούς για να κρατήσει το φιλμ στα ίσα του. Οπότε έβαλα εδώ μια πεντάδα φωτογραφιών, εξάδα, δεν ξέρω και εγώ τι έβαλα. Το κλείνω. Πάμε να το συνδέσουμε. Ναι, κάρτα μνήμης. Έχω μια καρτούλα μνήμης εδώ, η οποία, αν θυμάμαι καλά, στα 2 γίγα. Μπήκε. Ωραίος είμαι. Νάτι. Ωραίος είμαι. Το έχω πάρα πολύ κοντά. Μπήκε. Να βάλω το USB. Να το συνδέσω σε ένα powerbank. Και πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Film scanner λοιπόν. Card error. Why? Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί εδώ έχω μία microSD και μάλλον δεν τη διαβάζει, έχει πρόβλημα, να φέρω μία κανονική SD card. Και να είμαι πάλι πίσω, λοιπόν δεν έριξα, έφερα μία κανονική κάρτα SD, μεγάλου μεγέθους. Πάμε να τοποθετήσουμε να δούμε τι κάνουμε εδώ, για να δούμε, του SD. Πολύ ωραία και μας λέει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε 3.553 φωτογραφίες στα 5 MP. Πάμε μενού. Μας λέει εδώ Capture, ναι, Playback. Μπορούμε να το παίξουμε και εδώ, εάν θέλουμε αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, με στην κάρτα μας. Resolution, ανάλυση. Ναι, εδώ μπαίνουμε μέσα. Και πάμε 10 MP. Να το κάνω OK. Το αφήνω όπως έχει. Εδώ αλλάζουμε τη γλώσσα. Μην περιμένετε ελληνικά, το έχω στα αγγλικά. USB MSDC για να το συνδέσεις με υπολογιστή. Capture ξανά, ναι, πώς θέλεις και από πού θέλεις να κάνει capture. Πίσω,
Ναι. Exposure. Εάν θέλεις να δώσεις λίγο περισσότερο ή να κατεβάσεις λίγο τη φωτεινότητα, πάμε πίσω. Μενού. Δεν θα πούμε πολλά. Πάμε να βάλουμε μέσα τις φωτογραφίες. Το βάζουμε λοιπόν εδώ. Έλα καλό μου. Και αυτή είναι η πρώτη μας φωτογραφία. Και τι θα κάνω? Θα πατήσω scan. Τέλος. Πάμε επόμενη. Τούμπα τα βάλα. Ωραίος είμαι. Θα τα κάνω rotation στον υπολογιστή. Στα 10 MP. Έτοιμος. Ένα κτίριο, παιδιά. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από Κέρκυρα πριν από 25-28 περίπου χρόνια. Έλα ρε φίλε. Εδώ τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι Yugo και Lada και τέτοια πράγματα. Επόμενη. Ναι, εδώ έχει φάει κόψιμο. Χεράτο, οπότε θα το κρατήσω εδώ. Οκ. Σκυρός. Νομίζω. Από ό,τι βλέπω το σκαναρίσμα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και μια χαρά. Θα δούμε για την ποιότητα, θα τα βάλω στον υπολογιστή. Οπότε να δείτε στο τέλος, εάν αξίζει αυτό πραγματάκι ή όχι. Θα πάω εγώ πολύ γρήγορα, θα σας περάσω μπαμ, θα περάσω ακόμα μια πεντάδα, εξάδα φωτογραφίες μέσα για να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, να δούμε τι κάνει. Πάμε γρήγορα, πάμε. Τέλεια. Οπότε το κλείνω. Goodbye. Γεια σου και σε σένα. Να βγάλω την καρτούλα μου. Έφυγε και αυτό. Ωπ, και κάπου εδώ πρέπει να έχω το PC μου. Και να είμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μέσα στην κάρτα έχει δημιουργήσει ένα φάκελο DCIM 100 media, νάτος. Ωραία. Και μου έχει βάλει εδώ πέρα μέσα όλες τις φωτογραφίες. Θα τις δούμε. Κάνω καταγραφή οθόνης αυτή τη στιγμή, οπότε την ώρα που θα δούμε τις φωτογραφίες θα περάσουμε από την καταγραφή της οθόνης για να δείτε και να διακρίνετε την ποιότητα και αν αξίζει ή όχι. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει τώρα. Ανοίγω. Ναι. Μάλιστα. Από πού είναι αυτό δεν ξέρω. Ωπα, τούμπα. Κέρκυρα. Παιδιά, η ποιότητα είναι πολύ καλή. Έλα ρε φίλε. Να κάνω και μία μεγέθυνση. Κοίτα εδώ τώρα. Αυτή είναι Κέρκυρα, παιδιά. Fiat 127, τι ήταν αυτά. Ζάσταβα Yugo, Accent από τα πρώτα. Έλα ρε. Πάμε επόμενη. Όχι πίσω, μπροστά. Τούμπα, μόνο βασιά. Μάλιστα. Έκανα τώρα. Α, αυτό είναι το σωστό. Εδώ πρέπει να είναι σκυρός. Σκύρος μάλλον. Εδώ δεν ξέρω τι είναι. Εδώ δεν θυμάμαι καθόλου τι είναι. Ναι ρε φίλε. Κέρκυρα ληστών. Πω χρόνια πίσω. Και εδώ τώρα καμένο το φιλμ. Ναι, κάτι τέτοιο. Κέρκυρα από την Κονίση, εδώ έχουμε προσγειώνει το αεροπλάνο. Και πάρε και μία Σαντορίνη για το τέλος. Λοιπόν, να κλείσω.
έφυγε αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η μηχανή του χρόνου μας. Αυτό ήταν το προϊόν μας για σήμερα. Review δεν το λες, είναι παρουσίαση, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν. Εγώ το λάτρεψα και θα κάτσω τώρα να αρχιοθετήσω, να αρχιοποιήσω μάλλον στο σπίτι μου ό,τι φιλμ έχω. Σε ένα φλασάκι να υπάρχει, να το έχω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, link θα σας έχω στην περιγραφή, έτσι. Θα φροντίσω, θα κοιτάξω, να στόχω σε καλή τιμή. Οπότε ρίξε μια ματιά. Αν σου άρεσε αυτό που είδες, μπορεί να κάνεις ένα like. Βοηθάει να δείξουμε στον γαμό αλγόριθμο του YouTube ότι κάτι καλό ίσως να γίνεται εδώ. Εάν δεν σου άρεσε αυτό που είδες, μπορείς να κάνεις αυτό που κάνει ο Κιοσάρας. Αλλά θα το πω για ακόμη μια φορά, αν και ποτέ δεν μένεις μέχρι αυτή την ώρα, πες μου τι δεν σου άρεσε, γιατί εάν δεν το κάνεις, θα μετρώ στα μούτρα και θα κάνω το ίδιο και το ίδιο πράγμα που έκανα και μου έβαλες αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν πολύ σύντομα με κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Πιστέψτε με. Για χαρά, παιδιά. Bye. Γεια σας.